Απόψε θα παρουσιάσω το βιβλίο στο Ηράκλειο στις 7.30 ώρα στην αίθουσα του Πειραματικού Θεάτρου του Πολιτιστικού και Συναδριακού Κέντρου Ηρακλείου μαζί με τον φίλο μου τον κοινωνιολόγο τον Βαγγέλη τον Τζούκα. Μάλιστα. Θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και με τους φίλους και τις φίλες στο Ηράκλειο. Και αύριο πάτε Ρέθυμνο. Αύριο θα είμαστε Ρέθυμνο το απόγευμα πάλι στις 7.30 στο Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία μαζί με τον Χρήστο Χατζιωσήφ και τον Νίκο Βαφέα, δύο συναδέλφους που θα μου κάνουν την τιμή να μιλήσουν για το βιβλίο μου και καταλήγουμε την Παρασκευή στο φεστιβάλ του βιβλίου στα Χανιά, την αίθουσα, 7 η ώρα την Παρασκευή στην αίθουσα στο θέατρο Μίκης Θοδωράκης που θα μιλήσω για το βιβλίο μαζί με τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον Μανώλη Πιμπλή. Τώρα, κύριε Χαραλαμπίδη, πριν πούμε μερικά πράγματα, θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν ακούσατε εισαγωγικά, πολλοί λένε ότι επιστρέφουμε σε ένα κλίμα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά μεσοπολέμου. Όσο και να θέλεις να κρατήσεις απόσταση από αυτό, όταν ακούς πια από τα πιο επίσημα χείλη ευρωπαϊκών ηγεσιών, ισχυρών χωρών της Ευρώπης, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την άλλη πλευρά, Κίνες, Ρωσίες, ότι οι κοινωνίες πρέπει να επιστρέψουν και να προσαρμοστούν στην οικονομία πολέμου. Βρίσκεται ότι ξεφεύγει και πολύ το πράγμα. Ακούστε, αν θέλουν κάποιοι να διατηρήσουν τα επίπεδα συσσόρευσης κέρδους και ρυθμού ανάπτυξης που λέμε και κατανάλωσης στα επίπεδα τα οποία... Έχετε σπουδάσει και οικονομικά να πω εγώ, για όσους... Ναι, βοηθάνε και αυτά, ναι. Εννοείται πάντα. Αν θέλουν λοιπόν να κερδίσουν τους ρυθμούς και κερδοφορίας, συσσόρευσης πλούτου και κατανάλωσης σε αυτά τα επίπεδα, θα πρέπει να μπουν σε διαδικασίες, διαφορετικές διαδικασίες από ό,τι είχαμε γνωρίσει τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες. Ούτως ή άλλως βλέπουμε ότι το κράτος πρόνοιας και όλες οι παροχές που μπορεί να έδινε το κράτος στους πολίτες όλο και περισσότερο συρρυκνώνονται αυτά. Όλο και περισσότερο καλούμαστε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Όλο και περισσότερο το κράτος βγάζει την ουρά του έξω από τα ζητήματα που κατεξοχήν αυτό ήταν αρμόδιο να λύσει. Η περίφημη προσωπική ευθύνη είναι πιπίλα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και βέβαια και στη δικιά μας χώρα. Συνεπώς, καλούμαστε χωρίς να πληρώνουμε λιγότερα, πληρώνοντας περισσότερα, να έχουμε όλο και λιγότερες αντιπαροχές στην περίφημη φορολογία που κάνουμε. Οπότε τίθεται και ένα ζήτημα γιατί φορολογούμαστε τελικά και γιατί φορολογούμαστε και με τόσο άνισο και άδικο τρόπο. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πρέπει επιτέλους κάποτε να την ανοίξουμε και στην χώρα μας και να ακούσουμε ανθρώπους που γνωρίζουν και μπορούν να μας εξηγήσουν. Γιατί είναι εύκολο να έχουμε γνώμη για τα πάντα, αλλά είναι δύσκολο να έχουμε τεκμηριωμένη γνώμη για αυτά τα ζητήματα. Τώρα, έρχομαι με αφορμή το βιβλίο σας για τη συζήτηση σήμερα το πρωί και περισσότερα βεβαίως το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο όπου το παρουσιάζετε. Όμως, πριν ξεκινήσω με αυτό καθ' αυτό το βιβλίο σας, τους δοσιλόγους, θέλω, τουλάχιστον το έχω διαβάσει δύο φορές, θέλω να σας πω αυτό που σε μένα βγαίνει. Δεν ξέρω αν από τους ακροατές σας το έχουν διαβάσει ή προτείνω να το διαβάσουν, θα συμφωνήσουν. Για να φτάσουμε στην καταγραφή του τι είναι δοσυλλογισμός στην Ελλάδα τελικώς και δεν είναι μία θλιβερή μειοψηφία, αυτό είναι το σοκ του βιβλίου, υπάρχει ένα υπόβαθρο, υπάρχει ένα αφήγημα και το αφήγημα δεν φτιάχτηκε απλά και μόνο από το Χίτλερ και 10 συνεργάτες του. Είναι ένα αφήγημα, αν το καταλαβαίνω σωστά, που φαίνεται να είναι μια φέρουσα αντίληψη σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο στις ελίτ. Απλά κάποιοι το εκφράσαν με αυτό τον απόλυτα ολοκληρωτικό τρόπο στη Γερμανία, που δεν είναι μια τυχαία χώρα. Λάθος το καταλαβαίνω? Όχι, δεν το καταλαβαίνετε λάθος. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έληξε με έναν πολύ... οι διευθετήσεις διπλωματικές και πολιτικές μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο δεν λύσανε προβλήματα, δημιουργήσανε νέα και οξύνανε την κατάσταση. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η οικονομική κρίση του 1929 που έπληξε με σφοδρότητα κυρίως τα, όπως γίνεται πάντα, τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα. Οπότε παρουσιαζόταν στην Ευρώπη, παρουσιαζόντουσαν δύο εικόνα δύο εναλλακτικών, δηλαδή ήταν μια δεδομένη εικόνα ότι
η ελεύθερη οικονομία και οι κοινοβουλευτικές δημοκρατίες που πάνε μαζί με αυτό το μοντέλο είχαν αποτύχει, βρίσκονταν σε παρακμή. Και υπήρχαν δύο εναλλακτικές. Από τη μία το παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης μετά την επικράτηση της Επανάστασης των Μπολσεβίκων, και από την άλλη το παράδειγμα του φασισμού και του ναζισμού, που ακόμη δεν είχε δώσει βέβαια τις εκατόμβες των θυμάτων, παρουσιαζόταν ως μια εναλλακτική και ελκυστική για πάρα πολλούς. Τόσο ελκυστική που στη δεκαετία του 30 η Ευρώπη επέλεξε αυτήν την εναλλακτική μπροστά στο κίνδυνο του κομμουνισμού. Οπότε αν δούμε στη δεκαετία του 30 σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκτός από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν αυταρχικά καθεστώτα που ανήλθαν στην εξουσία είτε μέσω εκλογών, ο Χίτλερ, να θυμίσω, ο Χίτλερ δεν κάνει πραξικόπημα, μέσα από εκλογές εκλέγεται καγκελάριος, είτε μέσω από πραξικοπηματικές διαδικασίες όπως ο Φράγκο στην Ισπανία, ο Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, ο Χόρτη στην Ουγγαρία, ο Μουσολίνη στην Ιταλία, ο Μεταξάς εδώ στην Ελλάδα. Οπότε έχουμε μία, αυτό που θα λέγαμε σήμερα, μία καθαρά ακροδεξιά Ευρώπη στη δεκαετία του 30. Αυτό δημιουργεί κάποιες αναλογίες με το σήμερα, με την μία ξεκάθαρα συντηρητική δεξιά στροφή που έχει πάρει η Ευρώπη, αλλά εγώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις αναλογίες. Αυτή είναι μία εμφανέστατη αναλογία, θέλει λίγο προσοχή για να μην πέσουμε στις εύκολες λύσεις, να λέμε πάλι για γερμανικές κατοχές, όπως λέγαμε στα μνημόνια κτλ. Αυτές είναι απλοποιήσεις. Αλλά είναι όντως ενδιαφέρον να δούμε ότι και να μας προβληματίσει αυτό, ότι όταν βρισκόμαστε στις αδιέξοδα, η Ευρώπη πηγαίνει ακροδεξιά. Τώρα, θέλω να έρθουμε στο βιβλίο αυτό καθ' αυτό, στους δοσύλλογους. Την ένοπλη πολιτική και οικονομική συνεργασία στα χρόνια της κατοχής. Κύριε Χαλαμπίδη, θέλω να σας ρωτήσω, όταν ξεκινάγατε τη συλλογή των στοιχείων, γιατί έχετε πάρα πολλά ντοκουμέντα και από πρωτόλιες πηγές και επίσημες κρατικές πρωτόλιες πηγές, πρέπει να πω, εάν είχατε αίσθηση στην κατάληξή του ότι εδώ δεν είναι, να το πω έτσι, μία εξαίρεση στην κανονικότητα της μαζικής αντίστασης, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η αντίσταση, ειδικά στην Ελλάδα, δεν έχει την ιδιομορφία να έχει τόσο μαζικά χαρακτηριστικά όσο σε ελάχιστες χώρες της λεγόμενης Ευρώπης. Το ερώτημα όμως είναι αν το μέγεθος αυτής της ένοπλης πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας στα χρόνια της κατοχής το είχατε κατά νου ότι έχει τέτοια έκταση. Όχι, δεν το είχα κατά νου, αν και μελετώ την περίοδο της κατοχής εδώ και 20 χρόνια και αυτό είναι το τρίτο μου βιβλίο, δεν είναι το πρώτο. Άρα είχα μια εμπειρία. Γενικά αυτά που είδα συγκεντρώνοντας υλικό για αυτό το βιβλίο με άφησαν έκπληκτο, και καταλαβαίνω και τη μεγάλη έκπληξη και την οργή του κόσμου όταν διαβάζει αυτό το βιβλίο, γιατί αν με άφησαν εμένα έκπληκτο που ήξερα αρκετά πράγματα για την κατοχή, πόσο μάλλον ανθρώπους που δεν έχουν την τριβή αυτή. Ακούστε, η έκταση είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα αριθμητικό, είναι και ζήτημα τι εξουσία είχαν στα χέρια τους οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν. Ο Ιωάννης Ραλής, ο τελευταίος κατοχικός πρωθυπουργός που διορίστηκε από τους Γερμανούς, ένας άνθρωπος ήταν. Όμως μπόρεσε αυτός και οι προκάτοχοί του να, με την εξουσία που είχαν, να εντάξουν το σύνολο του κρατικού μηχανισμού στις γερμανικές υπηρεσίες κατοχής. Να εξυπηρετήσουν δηλαδή μέσω του κρατικού μηχανισμού τις επιδιώξεις των Γερμανών. Οπότε δεν είναι μόνο αριθμητικό το θέμα, είναι και το τι θέση εξουσίας, θέση ευθύνης είχε ο κάθε άνθρωπος που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς. Δεν ισχύει το επίσημο εθνικό αφήγημα που έχουμε ότι κάποιοι λίγοι κακοί Έλληνες συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Δεν είναι έτσι, όπως δεν είναι έτσι σε καμία χώρα της κατοχόμενης Ευρώπης, δεν έγινε έτσι. Παντού η συνεργασία ήταν εκτεταμένη, δεν ήταν ποτέ βέβαια πλειοψηφική, αλλά αφορούσε ένα σημαντικό τμήμα των κατεχόμενων κοινωνιών, και κυρίως η πιο εκτεταμένη από όλες ήταν η οικονομική συνεργασία, άμεση ή έμεση, με τους κατακτητές. Και είναι και πιο δύσκολα προσδιορίσιμη η οικονομική συνεργασία, αλλά αυτή ήταν η πιο εκτεταμένη. Θέλω να σας ρωτήσω σχηματικά, να μας πείτε, το ένοπλη το καταλαβαίνουμε. Και το πολιτική, αν θέλετε, το καταλαβαίνουμε σε ένα βαθμό. Υπάρχουν κάποια στοιχεία στο ένοπλη και πολιτική συνεργασία, γιατί περισσότερα θα ακούσουν απόψε από την ομιλία και δεν διεκδικώ να υφαρπάξω τις εισηγήσεις, αλλά τουλάχιστον να πάρουμε ένα στίγμα. Η ένοπλη και πολιτική λοιπόν συνεργασία έχει κάποια στοιχεία, που έχει κατά τη γνώμη μου, στο βιβλίο που όταν τα περιγράφατε δεν είχατε υπόψη σας που θα σας έβγαζε. Το ένοπλη, μου έχει κάνει εντύπωση, δεν είναι 3-4 γνωστές
οργανώσει συνεργατών. Είναι 100 και βάλε. Ακούστε, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις, οι τρεις κατοχικές κυβερνήσεις, είχαν ένα πολύ πλούσιο νομοθετικό έργο, το οποίο δεν ήταν σε πολλές τις διαστάσεις τους. Πολλά από τα νομοθετήματα αυτά δεν τα είχαν ζητήσει οι Γερμανοί. Ήταν βασιλικότεροι του βασιλέως, να το πούμε έτσι. Έδειξαν ένα υπερβάλλον ζήλο οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έχουν μια πλούσια νομοθετική δραστηριότητα στα χρόνια της κατοχής, η οποία σε μεγάλο βαθμό στρέφεται κατά της τμήματος ελληνικής κοινωνίας. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Όταν λέμε πολιτική συνεργασία, βέβαια εννοούμε και διοικητική. Mm. Δηλαδή η συγκρότηση, η μεγαλύτερη υπηρεσία που πρόσφεραν οι τρεις ελληνικές κυβερνήσεις ήταν ότι με τη συγκρότησή τους προσφέραν, όπως είπα πριν, τον κρατικό μηχανισμό, ενσωμάτωσαν σημαντικά τμήματα του ελληνικού κρατικού μηχανισμού στον κατοχικό γερμανικό μηχανισμό. Δηλαδή υπουργεία, δικαστικό σώμα, κλήρος, πανεπιστημιακή, τοπική αυτοδιοίκηση και πολλοί άλλοι. Το ελληνικό κράτος λειτουργούσε κανονικότατα στα χρόνια της κατοχής. Οπότε αυτή ήταν ίσως η πιο σημαντική υπηρεσία που πρόσφεραν Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλης στη σειρά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ένοπλη, βλέπουμε ότι η ένοπλη αναδεικνύεται κυρίως τον τελευταίο χρόνο της κατοχής. Είναι το γεγονός καμπή στην εξέλιξη του πολέμου, η μάχη του Στάλιγκραντ. Εκεί πέρα από τις αρχές του 1943 αρχίζει να φαίνεται ότι μάλλον οι Γερμανοί δεν θα κερδίσουν τον πόλεμο, και όσο περνάει ο καιρός γίνεται αυτό βεβαιότητα. Οπότε οι Γερμανοί αρχίζουν μέσω της προπαγάνδας και των συνεργατών τους να παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως προστάτη του ευρωπαϊκού πολιτισμού απέναντι στις ασιατικές ορδές του Στάλιν, όπως τις έλεγαν. Οπότε οι Γερμανοί ξαφνικά από κατακτητές γίνονται προασπιστές του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και βέβαια αυτοί που συνεργάζονται μαζί τους δεν ήταν συνεργάτες, δεν ήταν προδότες, αφού βοηθούσαν στο να διασωθούν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες από τον κίνδυνο του κομμουνισμού. Οπότε και οι συνεργάτες μετατράπηκαν σε προασπιστές. Και από το 1943 και μετά έχουμε την προσπάθεια η Ευρώπη να γίνει ένα φρούριο αντικομμουνισμού απέναντι στην εισβολή του κόκκινου στρατού, και αυτό τροφοδοτεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την συγκρότηση ενόπλων σωμάτων, που βέβαια εμείς ξέρουμε εδώ τα τάγματα ασφαλείας. Ναι, τα τάγματα ασφαλείας δημιουργήθηκαν για να είναι παραστρατευτική αυτή η σχηματισμή, αλλά ο πιο ουσιαστικός, και αυτό αναδεικνύεται στο βιβλίο, ο πιο ουσιαστικός και στενός συνεργάτης των Γερμανών ήταν η ελληνική βασιλική κοροφυλακή και κυρίως η ειδική ασφάλεια. Εκεί πέρα είναι λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι που μας δείχνει μία άλλη εικόνα από αυτή που έχουμε για την κατοχή. Αναλύεται και η δράση βέβαια του μηχανοκίνητου της αστυνομίας πόλεων, οι γνωστοί μπουραντάδες. Αναδεικνύεται η δράση των Ελλήνων πρακτόρων, των Ελλήνων δηλαδή που εντάχθηκαν απευθείας στις γερμανικές υπηρεσίες. SS, Gestapo, ειδικές υπηρεσίες, ο Νουκέστιο αριθμός. Ναι, είναι υπηρεσίες της Wehrmacht που ήταν ο στρατός, ήταν υπηρεσίες των SS που ήταν ο κομματικός στρατός του Χίτλερ. Και βέβαια διάφορες τοπικές ομάδες ασφαλείας, ελληνικές εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις. Είναι γενικά ένα μεγάλο φάσμα, το προδοτικό ΕΔΕΣ, η οργάνωση Χ, είναι ένα μεγάλο φάσμα που αφορά βέβαια την εμπειρία στο νομό Αττικής. Αυτό εξετάζει το βιβλίο, τη συνεργασία στο νομό Αττικής, γιατί εκεί ήταν το πολιτικό, οικονομικό, διοικητικό κέντρο της χώρας, και εκεί μπορούμε να δούμε πιο καθαρά το φαινόμενο της συνεργασίας σε όλη του την έκταση, και επειδή ήθελα να μελετήσω σε βάθος αυτή τη διαδικασία συγκρότησης, γεωγραφικά κινήθηκα στο νομό Αττικής. Βέβαια πολλά μοντέλα του πώς αναπτύχθηκε η συνεργασία αφορούν το σύνολο της χώρας, αλλά... Ναι, έχετε περιγραφές και για την Πελοπόννησο και για την Κρήτη και για τη Θεσσαλονίκη, ιδίως τα οικονομικά. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη για να πάμε στο οικονομικό, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αυτό το πολιτικο-στρατιωτικό σύμπλεγμα αποτελεί ταυτόχρονα και την τομή στα δύο συγκροτηθέντα στο τέλος μέτωπα που θα τα συναντήσουμε, μέχρι και την, γιατί είχαμε και την πολυτέλεια να κάνουμε εμφύλιο στη χώρα, μέχρι και την περίοδο του εμφυλίου. Θέλω να πω, από τη μία έχετε πολιτική και ένοπλη συγκρότηση στο πλευρό των δυνάμεων κατοχής, και ή ανοχή, σιωπή ή και συμμετοχή και ενός τμήματος του λεγόμενου πολιτικού κόσμου παλιού, και από την άλλη έχετε τη συγκρότηση της λεγόμενης αντίστασης με κύριο φορέα της, το ΕΑΜ φυσικά, τα χρόνια της κατοχής. Θεωρείτε ότι εδώ είναι εκ των πραγμάτων και η απόλυτη χάση, η συνεργασία δημιουργεί και την αντίδραση, η δράση και την αντίδραση?
Ακούστε, αυτό που βλέπουμε στα χρόνια της κατοχής είναι μια πρωτόγνωρη συνεργασία των δύο μεγάλων παρατάξεων που είχαν αιματοκυλήσει τη χώρα από τον Εθνικό Διχασμό του 1915 μέχρι την κατοχή. Δηλαδή των Βενιζελικών και των Βασιλικών. Ο ακήρυκτος εμφύλιος πόλεμος που δεν έχει καταχωρηθεί ως τέτοιος, αλλά που ίσως μας τύχησε περισσότερα από το γνωστό εμφύλιο πόλεμο του 1946-1949. Μιλάω για Μικρασία κτλ. Οι άνθρωποι λοιπόν που ήταν οι σκληροί, οι αιματηροί αντίπαλοι του Μεσοπολέμου και ακόμη και πριν το 1915 μέχρι το 1940 συνεργάζονται στενά στα χρόνια της κατοχής για να αντιμετωπίσουν τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι αξιωματικοί στα τάγματα ασφαλείας είναι βενιζελικοί. Ο διοικητής των ταγμάτων ασφαλείας, ο Βασίλης Ντερτιλής, ο πατέρας του γνωστού Κουντικού, Ντερτιλή, ήταν βενιζελικός. Οπότε βλέπουμε ότι για πρώτη φορά γίνεται αυτή η σύμπραξη και ουσιαστικά από την κατοχή και μετά σχηματοποιείται αυτό που λέμε δεξιά και αριστερά. Πιο πριν είχαμε βενιζελικούς αντιβενιζελικούς ή βασιλικούς αντιβασιλικούς, όπως θέλει το λέει κάποιος. Από την κατοχή και μετά έχουμε τη σύγκρουση δεξιάς και αριστεράς. Συγκροτούνται δηλαδή δύο στρατόπεδα σε διαφορετικές βάσεις από ό,τι πριν τον πόλεμο. Αυτό μας δείχνει πόσο μεγάλη τομή ήταν η περίοδος της κατοχής και πόσο βέβαια σημαντική ήταν η συνεργασία αυτού του προπολεμικού πολιτικού προσωπικού με τους κατακτητές. Γιατί? Για να μπορέσει να κρατήσει την εξουσία στα χέρια του, για να μην χάσει την εξουσία. Ήταν ένας αγώνας εξουσίας, ιδίως τον τελευταίο χρόνο που φαινόταν ότι οι Γερμανοί θα φύγουν. Προσπαθούσαν λοιπόν βενιζελικοί και βασιλικοί με την κάλυψη που τους πρόσφεραν τα γερμανικά όπλα να προκαλέσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερη ζημιά στο ΕΑΜ που φαινόταν η ανερχόμενη ή και ήταν η ανερχόμενη πολιτική δύναμη στη χώρα. Θέλω να πάμε στα οικονομικά, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας ρωτήσω πώς γίνεται ένας κρατικός μηχανισμός στην υπηρεσία των δυνάμεων κατοχής με τις τρεις κυβερνήσεις, αυτός ο ίδιος ο μηχανισμός να ανατρέπεται στους σχεδιασμούς, είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες, της λεγόμενης πολιτικής επιστράτευσης για να πάνε εργάτες, δούλοι, οι Έλληνες, τα Ελληνόπουλα, οι Ελληνίδες και τα Ελληνόπουλα στη Γερμανία. Πώς το καταφέρνει αυτό ένας λαός που στην ουσία οι κρατικές μηχανές λειτουργούν υπέρ των δυνάμεων κατοχής? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ακούστε, στην Ελλάδα, όπως είπατε και πριν, αναπτύχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και μαζικότερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης. Η μάχη, γιατί ήταν μάχη, απέναντι στην εισαγωγή του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης, που εφαρμόστηκε σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη αυτό το μέτρο, η μοναδική χώρα που δεν εφαρμόστηκε ήταν η Ελλάδα. Και δεν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα γιατί είχαμε τις μαζικές αιματηρές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις που οργάνωσε το ΕΑΜ για να αποτρέψει την εφαρμογή του μέτρου. Ένα δεκαήμερο εξέγερση κυρίως στην Αθήνα από τέλη Φλεβάρι μέχρι αρχές Μάρτη του 1943. Αυτό μας δείχνει τι, παρά την τεράστια υπεροπλία που είχαν οι Γερμανοί, δεν θέλανε αναταραχές, κυρίως σε μεγάλες πόλεις, πόσο μάλλον στην πρωτεύουσα της κατεχόμενης χώρας. Οπότε για αυτούς ήταν πολύ μεγαλύτερο το κόστος της αναταραχής από το να χάσουν μερικές χιλιάδες εργάτες, μερικές δεκάδες χιλιάδες εργάτες από την Ελλάδα. Οπότε κάναν την επιλογή να αποσύρουν το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης για να μπορέσει να ηρεμήσει, να επέχει μια κάποια ηρεμία στη χώρα. Οι Γερμανοί θέλανε να έχουν ηρεμία, καταβάλλαν κάθε προσπάθεια για να έχουν ηρεμία στις κατεχόμενες χώρες, ούτως ώστε να συγκεντρώσουν όλες τους τις δυνάμεις στα μέτωπα του, στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου. Δεν τους θέλανε αγκιστρωμένους, ιδίως σε περιοχές στα νότιο-ανατολικά της Ευρώπης. Είναι ταυτόχρονα και η πράξη μαζικοποίησης αυτή του ΕΑΜ η αδυναμία πολιτικής επιστράτευσης? Γίνεται πιο πιστικό στην κοινωνία? Ναι, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτά τα δείχνω καθαρά στο πρώτο βιβλίο που ασχολούμαι με την πλευρά της αντίστασης, πώς συγκροτείται η αντίσταση στην Αθήνα. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πολιτική νίκη του ΕΑΜ, η απόσυρση του μέτρου της πολιτικής επιστράτευσης. Από εκείνο το σημείο και μετά η ελληνική κοινωνία ανοίγεται, μαζικοποιείται το ΕΑΜ. Και βέβαια σκεφτείτε ότι αυτό που γνωρίζουμε, ότι η ταρίφα η δική μας, γιατί κάθε χώρα έχει τη δικιά της ταρίφα, μπορεί να φτάνει περίπου τα 80.000 άτομα. Οπότε σκεφτείτε πόσες χιλιάδες οικογένειες γλίτωσαν από αυτή την καταδίκη, ουσιαστικά καταδίκη ήταν,
να στείλουν τους άντρες τους και τις γυναίκες τους στην Γερμανία για καταναγκαστική εργασία. Αυτό ήταν μια τεράστια πολιτική νίκη και από εκεί και πέρα, ναι, μαζικοποιείται με γοργούς ρυθμούς το ΕΑΜ. Πάμε λίγο στο οικονομικό σκέλος. Μου λέει εδώ κάποιος φίλος, ο Νίκος από το Λονδίνο, λέει καλημέρα στον κύριο Χαλαμπίδη. Ονόματα πολιτικών αναφέρει. Ο Νουκέστιο αριθμός αναφέρει. Να πάρει στο βιβλίο, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να μείνουμε λίγο στο οικονομικό. Είπα, δεν θα τα πούμε όλα. Ωστόσο, θέλω να δώσω μία εικόνα, γιατί ομολογώ μου χαλάσατε λιγάκι το αφήγημα της Αθήνας κατεχόμενης. Γιατί εντάξει, ως ένα σημείο στις λαϊκές γειτονιές, που είναι και προσφυγογειτονιές πολλές από αυτές, το καταλαβαίνει κάποιος. Αλλά αυτό που δεν μπορούσα να καταλάβω και το δώσατε με ανάγλυφο τρόπο, θα το πω έτσι, και όμως έχει οικονομική βάση, είναι τι γινόταν το βράδυ, όχι απλά στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε παραδρόμους του κέντρου. Αν νομίζει κάποιος ότι ήταν μια βουβή νύχτα που δεν υπήρχε τίποτα, στο βιβλίο θα πάθει κυριολεκτικά σοκ. Γιατί υπάρχουν γωνιές με γωνιές που υπάρχουν μπαρ και γλέντια. Μπαρ όμως σημαίνει διακίνηση ποτών, τσιγάρων, γυναικών, τζόγου, και όλα αυτά περιγράφονται παράνομα καζίνο, δεν είναι. Είναι ημινόμημα, να το πω έτσι, διότι χορηγούνται με άδειες. Είναι έτσι, κύριε Χαραλαμπίδη? Έχει ζωή η Αθήνα, η κατεχόμενη? Σχηματικά, ναι, το λέω. Ναι, σίγουρα στις γειτονιές τις ύποπτες για αντιστασιακή δράση, Κεσαριανή, ο Βύρονας, η Κοκκινιά, οι άνθρωποι ήταν υπό επιτήρηση κυρίως των ελληνικών σωμάτων ασφαλείας, και υπήρχε ο φόβος και ο τρόμος, βέβαια. Να μην γίνει μπλόκο, να μην γίνουν έφοδοι κτλ. Όμως το κέντρο της πόλης γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με καμπαρέ, καζίνο, εστιατόρια, απλούσια εστιατόρια, μπαρ με ορχήστρες που παίζανε τζαζ. Εντάξει, τζαζ μπορεί να απεχθάνονταν οι χιτλερικοί, αλλά τώρα για να διασκεδάσουν λίγο δεν ήταν κακοί. Με κάθε μορφή διασκέδασης, εννοείται η οίκη ανοχής. Οπότε το κέντρο της πόλης ζει μια μεγάλη άνθηση, αν σκεφτούμε ότι και τις πόσες χιλιάδες ξένου στρατού υπήρχαν στην Αθήνα και τον Πειραιά, δηλαδή Ιταλοί και Γερμανοί. Σωστό. Οπότε έχουμε μια σημαντική αύξηση του πληθυσμού. Οπότε, ναι, δεν ήταν η εικόνα που έχει περάσει σε εμάς, ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους και απ' έξω ακουγόταν μόνο η γερμανική μπότα που περνούσε από τα σοκάκια της πόλης. Ήταν πολύ διαφορετική εικόνα, και αυτή την εικόνα τη δείχνω και στο βιβλίο, στο κεφάλαιο των παράνομο καζίνο, και σε αυτό που ένας δημοσιογράφος εποχής χαρακτήριζε το νερούλιασμα των προσωπικότητων, αυτό, των χαρακτήρων. Αυτό ο χαρακτηρισμός μου άρεσε πάρα πολύ του Παράσκου, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και στο βιβλίο, βλέποντας τη νυχτερινή Αθήνα, γιατί αυτός ως δημοσιογράφος είχε άδεια κυκλοφορία στη νύχτα για να πηγαίνει στην εφημερίδα να τυπώνει. Έβλεπε λοιπόν τι γινόταν στα καμπαρέ και σε αυτά τα καζίνο κτλ. Και τα περιγράψω ένα βιβλίο που γράψει λίγο μετά την κατοχή. Ένα φαινόμενο που ξέρουν περισσότεροι Έλληνες είναι ο μαυραγωρητισμός. Αλλά εσείς εδώ μιλάτε για οικονομική συνεργασία που δημιούργησε από νέα τζάκια μέχρι και νέο, να το πω έτσι, στεγαστικό. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, η χώρα είχε και στεγαστικό ζήτημα, όχι μόνο από καταστροφές, από την αλλαγή ιδιοκτησιών. Και δεν είναι μόνο οι εβραϊκές περιουσίες. Τα περιγράφετε με στοιχεία και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από αλλαγού, δηλαδή με πρωτόλια αρχεία, και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δείχνεται μια εκτεταμένη, θα το πω λαϊκά, μπίζνα, κύριε Χαραλαμπίδη. Φτιαχτήκαν περιουσίες. Ακούστε, ναι, έχετε δίκιο. Πάντα σε περιόδους κρίσης, το βλέπουμε και στις μέρες μας αυτό, ένα από αυτά που γίνεται, πάντα σε μεγάλες περιόδους κρίσης έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Είναι παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα και διαχρονικά. Αυτή η ανακατανομή του πλούτου γίνεται με διάφορους τρόπους. Ένας, ίσως ο βασικότερος, είναι η αλλαγή ιδιοκτησίας στα κίνητα. Το βλέπουμε και στις μέρες μας, το είδαμε και πολύ πιο, με πολύ πιο τραγικό τρόπο στα χρόνια της κατοχής. Έχουμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας που δημιουργήθηκε μετά για να διεκδικήσουν οι άνθρωποι τα κίνητά τους πίσω, κάτι που δεν το καταφέρανε, την πώληση 350.000 ακινήτων πανελλαδικά στα χρόνια της κατοχής, σε μια Ελλάδα που ήταν πολύ μικρότερη βέβαια και είχε πολύ λιγότερα σπίτια από τη σημερινή. Οπότε 350.000 ακίνητα είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτά τα ακίνητα πουλήθηκαν στο 7% της προπολεμικής τους τιμής. Καταλαβαίνετε πόσο φτηνά
πουλήθηκαν αυτά τα κίνητα και συγκεντρώθηκαν σε πολύ λιγότερα χέρια. Οπότε δείχνω στο βιβλίο, στο δεύτερο μέρος που αφορά την οικονομική συνεργασία, με ποιους τρόπους γίνεται αυτή η ανακατανομή του πλούτου. Με ενδιαφέρει να βλέπουμε όσο γίνεται τη μεγάλη εικόνα. Να μην λέμε απλά για τους μαυραγωρίτες, να δούμε πώς δρά, τι σημασία έχει ο μαυραγωρητισμός σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι η ανακατανομή του πλούτου με την ευκαιρία της γερμανικής κατοχής, με την ευκαιρία της ανομίας που επιβάλλουν οι Γερμανοί για να βρουν τους συνεργάτες τους, γιατί η ανομία λειτουργούσε ως κίνητρο για να συνεργαστεί κάποιος. Γινόταν αυτή η βίαιη ανακατανομή του πλούτου. Τα κίνητα είναι ένας τρόπος, τα έξοδα κατοχής, μιλάμε για τα έξοδα κατοχής, διεκδικούμε τα έξοδα κατοχής και καλά κάνουμε, αλλά πρέπει να δούμε σε ποια χέρια κατέληξαν τα έξοδα κατοχής, γιατί οι Γερμανοί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των έξοδων κατοχής τα ξόδεψαν εδώ στην Ελλάδα και έφτασαν πάλι σε χέρια Ελλήνων εργολάβων, μηχανικών, προμηθευτών, εμπόρων. Οπότε περιγράφω στο βιβλίο τους διάφορους τρόπους μέσα από τους οποίους έγινε αυτή η βίαιη ανακατανομή του πλούτου και αυτό βέβαια καταλαβαίνετε ότι έχει πολύ μεγαλύτερες σε χρόνο επιπτώσεις στην ελληνική κοινωνία. Οι άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους τα χάσαν για πάντα. Πολύ δύσκολα να πλήρωσαν αυτό το κενό ή τις περιουσίες τους γενικότερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι συνέπειες της συνεργασίας οικονομικής, ένοπλης, διοικητικής, πολιτικής δεν τελειώνουν τον Οκτώβριο του 1944 που φεύγουν οι Γερμανοί από τη χώρα. Συνεχίζονται για πάρα πολλά χρόνια μετά και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να την ανοίξουμε επιτέλους αυτή τη χώρα. Να δούμε το κόστος που υπέστη η ελληνική κοινωνία από τη συνεργασία με τις αρχές κατοχής. Πάντως το βιβλίο σας είναι συγκλονιστικό γιατί αμέσως μετά περιγράφει ακόμη και τις δίκες και καταδίκες δοσιλόγων, όχι πολλών. Στο οικονομικό στρέφεστε ακριβώς στη δυσκολία στοιχειοθέτησης ή παρουσιάζετε πράγματα που δεν πολύ ακούγονται στην Ελλάδα. Το εξής περίεργο. Εταιρείες που φτιάχτηκαν μέσα στην κατοχή με συνεργασία με τους Γερμανούς και κονόμησαν, αλλά αμέσως μετά τον πόλεμο έχουν στη δούλεψή τους 200 και 300 εργαζόμενους που ξέρουν όλη την ιστορία πώς φτιάχτηκε, πάνε ως μάρτυρες υπεράσπιζαν να μην χάσουν τη δουλειά τους. Περιγράφεται και αυτά ακόμη. Ναι, καταλαβαίνετε, είναι η απλή λογική. Απλά πλέον έχουμε και τα στοιχεία και τα παραδείγματα ότι σε μια τόσο δύσκολη περίοδο μετά τον πόλεμο που η χώρα είναι κατεστραμμένη, οι άνθρωποι φοβούνται, αυτοί που έχουν δουλειά, φοβούνται μην τη χάσουν. Γιατί εντάξει, ο εργολάβος συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, αλλά άμα καταδικαστεί ο εργολάβος και μπει φυλακή, δεν υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το εργοστάσιο για να χάσουν τη δουλειά τους. Οπότε πηγαίνουν στις δίκες και καταθέτουν ως μάρτυρες υπεράσπισης για να μην χάσουν τη δουλειά τους και αυτό είναι. Είναι κατανοητό και ανθρώπινο, απλά πρέπει να το δούμε. Ακούστε, είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε για την περίοδο της κατοχής και αυτά, το φαινόμενο της συνεργασίας μας ανοίγει μια μεγάλη, ένα μεγάλο παράθυρο, μια μεγάλη πόρτα για να καταλάβουμε τη σύγχρονη Ελλάδα, όχι μόνο την Ελλάδα της κατοχής, να καταλάβουμε δηλαδή πώς συγκροτούνται, ας το πω έτσι, χοντρά οι οικονομικές ελίτ, οι πολιτικές ελίτ, οι άνθρωποι που θα διοικήσουν τη χώρα για τις επόμενες δεκαετίες. Έχει ενδιαφέρον, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όποιοι διοίκησαν τη χώρα ήταν συνεργάτες των Γερμανών, πιστεύω, απλά λέω ότι πολλοί από αυτούς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο τουλάχιστον μέχρι το 1974 που πέφτει η Χούντα, ήταν άνθρωποι που είχαν στενή, άμεση ή έμεση συνεργασία με τους Γερμανούς. Τους βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε πάνω σε τι λογικές, σε τι νοοτροπίες στήθηκε η πολιτική, οικονομική ζωή της χώρας για τα αρκετά μετά επόμενα χρόνια. Θέλω τρία ερωτήματα, με αυτά θα κλείσουμε. Περισσότερα απόψε στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο. Ώρα 7:30 είπαμε, κύριε Χαραλαμπίδη. 7:30. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε και στο Ηράκλειο Πακούτε και αύριο στο Ρέθυμνο και μεθαύριο στα Χανιά το ενδιαφέρον, διότι εκεί θα ακουστούν και άλλα πράγματα. Θέλω να μοιραστείτε με τους ακροατές μόνο αυτή την περίεργη φωτιά στο Υπουργείο που χάθηκε τι εκεί. Ακούστε, ναι. Μετά τον πόλεμο, μετά την κατοχή. Ναι. Ήταν περίεργη φωτιά γιατί σύμφωνα με δημοσίευμα του Ριζοσπάστη της εποχής ήταν 15 Αύγουστος του 1945, γενικά παραδοσιακά 15 Αύγουστος στην Αθήνα είναι ερημιά, και έπιασε μια φωτιά σε ένα κεντρικό κτίριο της πόλης όπου κάηκε το υπόγειο και ο πέμπτος όροφος, αν θυμάμαι καλά, έμειναν ανέπαφοι ενδιάμεσοι όροφοι. Τύχαινε βέβαια στο υπόγειο και στον πέμπτο όροφο να είναι τα αρχεία
του ελεκτικού συνεδρίου, δηλαδή όλες οι δαπάνες που γίνανε από το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο Μεταξά, δικτατορία Μεταξά και την περίοδο της κατοχής. Αυτή ναι, ήταν όντως μια περίοδο πυρκαγιά. Ένα ερώτημα φίλου μόνο θα... Υπάρχει, λέει, στο βιβλίο του κυρίου Χαραλαμπίδη και στοιχειοθέτηση για τη συμμετοχή, προσέξτε τη ρωτά, της επίσημης εκκλησίας στην εγκαθίδρυση του δοσολογισμού? Γιατί η ιστορική μελέτη δεν πρέπει να έχει άβατα και ιερά τοτέμ, μου γράφει εδώ. Ναι, ακούστε, αυτό, όχι, δεν ασχολούμαι ειδικά με την, με την εκκλησία. Αυτά, ένας στόχος μου ήταν να δώσω το γενικό πλαίσιο και τα παραδείγματα πάνω στο οποίο θα μπορούσε να πατήσει ένας συνάδελφός μου για να κάνει εστιασμένες έρευνες, δηλαδή να υπάρχει ένας μπούσουλας, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει κάποιος να κάνει εστιασμένες έρευνες για την εκκλησία, για την τοπική αυτοδιοίκηση, για το ελληνικό στράτευμα, για τα σώματα ασφαλείας, αν και ασχολούμαι αρκετά με τα σώματα και τα τάγματα ασφαλείας. Το βιβλίο θέλει να δείξει λίγο, να χαρτογραφήσει το πεδίο, να φωτίσει όλο αυτό το πράγμα που ήταν σκοτεινό. Οπότε το πρώτο μέρος είναι η πολιτική, η διοικητική συνεργασία, το δεύτερο μέρος είναι η οικονομική και το τρίτο μέρος, που είναι το μεγαλύτερο, είναι 4 κεφάλαια, είναι η ένοπλη συνεργασία με τον κατακτητή, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Και ο Νίκος από το Λονδίνο, να το κάνω το χατήρι, επειδή είναι εκτός Ελλάδας. Κύριε Χαραλαμπίδη, λέει εδώ ο Νίκος, η Ιζαμπέλα Παλάσκα, κόρη του Βουλπιώτη, αναφέρει ότι τα τάγματα ασφαλείας δημιουργήθηκαν μετά από δική του ιδέα. Συμφωνεί ο ίδιος από τη μελέτη του? Και γιατί δεν έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια οι περισσότεροι από αυτούς? Καλά, τώρα το γιατί δεν θα σας το πει ο Χαραλαμπίδης, εννοείται. Λοιπόν, συμμερίζεστε αυτό? Ακούστε, ήταν ο Βουλπιώτης ανάμεσα στους ανθρώπους. Τα τάγματα ασφαλείας δεν είναι ιδέα ενός ανθρώπου. Τα τάγματα ασφαλείας προκύπτουν από τις ανησυχίες, να το πω έτσι ευγενικά, κάποιων παλαιών πολιτικών προσωπικότητων που έβλεπαν με μεγάλη ανησυχία την πολιτική και στρατιωτική άνοδο του ΕΑΜ. Είναι ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος, τον αναφέρεται αναλυτικά στο βιβλίο, ο Στυλιανός Γονατάς, ο συναρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων. Είναι βέβαια ο Βουλπιώτης, ο οικονομικός εγκέφαλος της όλης επιχείρησης. Είναι ο Ιωάννης Ράλης, βέβαια, που ήταν πρωθυπουργός. Κυρίως, και βέβαια ο Αναστάσης ο Ταβουλάρης, που ήταν ο υπουργός εσωτερικών, ο άνθρωπος φάντασμα, όπως τον ονομάζω. Αναφέρω πολλά για τον Αναστάσιο Ταβουλάρη στο βιβλίο. Οπότε αυτός ήταν ο πυρήνας των ανθρώπων που συναντιόντουσαν είτε στο σπίτι του Ράλη, είτε πολλές φορές στο σπίτι του Βουλπιώτη, και συζητούσαν για το πώς μπορούν να συγκροτήσουν μια ένοπλη. Ένα ένοπλο σώμα το οποίο θα αντιπαρατεθόταν απέναντι στο ΕΑΜ. Άλλωστε, είναι προϋπόθεση που έχει βάλει ο Ράλης για να γίνει πρωθυπουργός τον Απρίλιο του 1944. Ήταν η προϋπόθεση που βάλει στους Γερμανούς, ότι πρέπει να γίνει ελληνικό ένοπλο σώμα που θα πολεμούσε κατά του Ελλάς. Λοιπόν, περισσότερος Μενέλαος Χαραλαμπίδης απόψε στις 7.30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο. Παροτρύνω όσους δεν το έχουν κάνει να πάρουν το βιβλίο, ανοίγει οπτικές. Το βιβλίο δεν πέφτει έτσι στον ουρανό, γεια σας, ξεκινάει η κατοχή. Βάζει ακόμη και τα ζητήματα του εθνικού διχασμού, της μικρασιατικής καταστροφής, το κοινωνικό και οικονομικό και πολιτικό υπόβαθρο στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τη γερμανική αφήγηση για μια ενωμένη Ευρώπη, αποκαθαρισμένη από τους Σλάβους. Όταν αρχίζουν να επιστοχωρούν οι Γερμανοί, τότε αλλάζει και το αφήγημα, και φυσικά την Ελλάδα. Θέλω, κύριε Χαραλαμπίδη, να μοιραστείτε εσείς πια ένα μικρό, προσέξτε τι σας ρωτώ, γεγονός της οικονομικής συνεργασίας που σας προκάλεσε και σας έκπληξη, και ένα μεγάλο πάλι της οικονομικής, μένω στα οικονομικά. Ακούστε, μικρό, τώρα είναι τόσο πολλά που πραγματικά θα μπορούσαμε να δούμε τη δράση ανθρώπων που... μια μεγάλη παφορά και την Κρήτη. Είναι η δέσμευση και η καταλήστευση της Κρήτης και της Μυτιλίνης από το λάδι. Παρουσιάζω ότι μέσα από τη δίκη που έγινε με τα πολεμικά, τη δράση μιας ομάδας Ελλήνων εμπόρων και προμηθευτών για λογαριασμό των Γερμανών, οι οποίοι δέσμευαν την παραγωγή λαδιού και τη μετέφεραν στην Αθήνα. Ένα κομμάτι έφευγε εξαγωγές στη Γερμανία, ένα άλλο διέρεε στη μαύρη αγορά, όπου Γερμανοί αξιωματικοί και Έλληνες μαζί κάνανε την πίσνα, που λέμε, για να μπορέσουν να βγάλουν κέρδη. Αυτό κόστισε πάρα πολύ, βέβαια, στους τοπικούς παραγωγούς, ιδίως στην Κρήτη. Έχω παραδείγματα για την Κρήτη που λέει ότι η Κρήτη στέναξε από την ομάδα αυτού του συνεργάτη των Γερμανών. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό γινόταν, αυτές
οι τουλάχιστον 30-40.000 τόνοι λαδιού, δεν θυμάμαι ακριβώς την ποσότητα, τραβήχτηκαν από την ελληνική οικονομία την περίοδο που πεθαίναν οι άνθρωποι από το λοιμό. Αν αυτοί οι τόνοι λαδιού έμπαιναν στην αγορά της Αθήνας, του Πειραιά και των άλλων μεγάλων πόλεων, θα είχαμε πολύ λιγότερους νεκρούς από το φωνικό λοιμό της κατοχής, που ήταν βέβαια ο χειρότερος λοιμός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε αυτό το λέμε, για λόγους καταλαβαίνετε. Ποιος σε άλλη χώρα αυτό θα ήταν στα σχολεία και σχολικά βιβλία, όπως και το θέμα της πολιτικής επιστράτευσης. Δύο φωτογραφίες είναι μόνο στα βιβλία της ιστορίας. Αφήστε. Δύο φωτογραφίες. Ναι, δεν συζητάω για την τοπική ιστορία και τα ιδιότυπα της κάθε περιοχής, όπως η Κρήτη στην οποία βρίσκεστε. Και ένα μικρό, θέλετε να μας πείτε για τον Νερουλά. Έγινε επιχειρηματίας με πολλά λεφτά ο Νερουλάς. Και ναι, πολλά κίνητα. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Εσύ το θυμόμουν, σας έκανε εντύπωση. Ναι. Βέβαια, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένας ποτοποιός, ο οποίος σκέφτηκε από τη στιγμή που οι Γερμανοί πολεμούσαν τότε στο μέτωπο της Βορείου Αφρικής, ήταν ανοιχτό, πολεμούσαν στην έρημο, αυτό που τους λείπει είναι νερό. Οπότε σκέψεις, πρότεινε να τους εμφιαλώνει νερό και να το στέλνει στα στρατεύματα της Μέσης Ανατολής, και έτσι με αυτόν τον τρόπο, της Βορείου Αφρικής συγγνώμη, και με αυτόν τον τρόπο έκανε μια πολύ μεγάλη περιουσία, αγόρασε πάρα πολλά ακίνητα, αναφέρω και τις διευθύνσεις, σε αρκετές περιπτώσεις που έχω βρει αναφέρω πόσα ακίνητα αγόρασε ο καθένας, τις διευθύνσεις των ακινήτων, τα τετραγωνικά, όλη την πληροφορία, και ήταν ένας από τους τυχοδιώκτες που έγινε πάρα πολύ πλούσιο στα χρόνια της κατοχής. Μενέλαος Χαραλαμπίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω και για την εξαιρετική δουλειά στο βιβλίο και για το γεγονός ότι γυρνά όχι για να διαφημίσει το βιβλίο, αλλά για να ανοίξει τη συζήτηση που ακούσατε, γιατί έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει μέχρι και σήμερα, τι μας έχει διαμορφώσει ως κοινωνία και ως σύστημα. Καλημέρα κύριε Χαραλαμπίδη, ραντεβού για όσους ενδιαφέρονται στις 7.30 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο.